Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μου δώσατε το βήμα σε αυτό το πολύ επικοδομητικό συνέδριο για την ώρα της ελληνικής οικονομίας, να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές στο δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο του ελληνικού τουρισμού και τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο των νέων τεχνολογιών για την τουριστική ανάπτυξη. Την τελευταία διετία ο τουρισμός μας έχει βρει ένα ισχυρό βηματισμό μέσα στο διεθνές περιβάλλον, παρά τις διαδοχικές συγκυρίες και εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Το 2016 είναι μία ακόμα χρονιά υψηλών επιδόσεων σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των ιστορικών ρεκόρ, θα έλεγα, του 2015. Οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις θα ξεπεράσουν το 2016 για πρώτη φορά τα 27 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, αλλά με πολύ συγκροτημένο σχέδιο, με πολιτικές και επιχειρησιακές αλλά και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε άμεσα για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Εφαρμόσαμε τη νέα εθνική τουριστική πολιτική μας με τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Αναδείξαμε νέους ελληνικούς προορισμούς, προωθήσαμε νέα θεματικά προϊόντα ώστε να ενισχύσουμε τους νέους προορισμούς που θέλαμε να φέρουμε, αν θέλετε, να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλούς τουρίστες να ανακαλύψουν. Ανοίξαμε νέες δυναμικές αγορές στο εξωτερικό, προσελκύσαμε επενδύσεις, τουριστικές μεγάλες επενδύσεις και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά εξαιρετικά καλά με τις 13 περιφέρειες της χώρας, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τους τουριστικούς φορείς και ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε τα ωφέλη να διαχυθούν σε όλους τους προορισμούς και περιοχές της χώρας μας. Χτίσοντας σε ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά το 2017 να ενδυναμώσουμε πρώτα απ' όλα τη διεθνή μας ταυτότητα, την εικόνα της χώρας μας ως μοναδικό παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό που προσφέρει αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες 365 μέρες το χρόνο. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις για τη στήριξη της τουριστικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και την αναβάθμιση αλλά και υποστήριξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Στην εθνική αυτή προσπάθεια, όλες οι νέες τεχνολογίες έχουν πραγματικά κυρίαρχο ρόλο. Ανταποκρινόμενοι στις παγκόσμιες τάσεις, επιχειρούμε μέσα από τη χρήση σύγχρονων μέσων και εργαλείων που διαθέτει η τεχνολογία να προβάλλουμε, να προωθήσουμε με τον πιο σύγχρονο και τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την Ελλάδα στις αγορές στόχους και ταυτόχρονα να εισαγάγουμε και αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους που εντάσσονται σε ένα δυναμικό πεδίο ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να καταστήσουμε ακόμα πιο φιλικό το επιχειρηματικό και επενδυτικό πλαίσιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν απαραίτητα εφόδια και εργαλεία και να εξασφαλίσουν ότι είναι ισχυρά ανταγωνιστικές, καλύπτοντας πλήρως τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επισκεπτών μας. Ο ψηφιακός σχεδιασμός μας σε αυτή την κατεύθυνση θα υλοποιηθεί την τριετία 2017-2019 σε 4 στρατηγικές κατευθύνσεις. Ο πρώτος άξονας των δράσεών μας αφορά την προβολή και προώθηση της Ελλάδος και της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσα από ένα δίκτυο δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με τα ψηφιακά εργαλεία αλλά και το διαδίκτυο. Αξιοποιούμε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες με τη χρήση μεικτών μέσων διαφήμισης για να επικοινωνήσουμε άμεσα, αποτελεσματικά και πολύ στοχευμένα την ιδιαίτερη τουριστική ταυτότητα της Ελλάδας. Ενισχύουμε την παρουσία μας στις μεγαλύτερες παγκόσμιες ταξιδιωτικές πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, τα social media, με το σχεδιασμό και την προώθηση στοχευμένων δράσεων προβολής αλλά και τη συσχέτισή τους με το υπόλοιπο ψηφιακό δίκτυο και τον τουρισμό. Για τον τουρισμό. Σε στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται και η αναδιάρθρωση των κεντρικών ιστότοπων του Υπουργείου αλλά και του ΕΟΤ, της πύλης visitgreece.gr, πολύ γνωστό εργαλείο, με βάση τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες προσέγγισης και παρουσίασης για όλες τις κινητές και σταθερές
συσκευές ή υπολογιστές. Το ψηφιακό περιεχόμενο επανασχεδιάζεται, ανανεώνεται, εμπλουτίζεται με πολυεπίπεδες διαδραστικές πληροφορίες κάθε είδους και μορφής, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις απαραίτητες ανάγκες που αναπτύσσονται για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού στις ξένες αγορές. Ο δεύτερος άξονας αφορά τη στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας και εργαζόμαστε στην κατεύθυνση καθιέρωσης ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις με στόχο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους, να υποστηρίξουμε την τουριστική επιχειρηματικότητα, να επανασχεδιάσουμε και να εξυγχρονίσουμε το σύστημα Μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων. Προωθούμε την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας, την ψηφιοποίηση και διαχείριση εγγράφων, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες για την ανάπτυξη νεοφυών ή υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων με ψηφιακές δράσεις μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αξιοποιούμε τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω των διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας όπως είναι το Interreg για την υλοποίηση από κοινού με τις γειτονικές μας χώρες προτάσεις που αφορούν στη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών πληροφοριακού υλικού για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τρίτον, σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός ψηφιακού υπερδικτύου τουρισμού ως εργαλείου για τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων που αφορούν τον ελληνικό τουρισμό και που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα στο διαδίκτυο. Το σύστημα αυτό θα είναι μια λογική big data, θα δίνει τη δυνατότητα της συλλογής πολλαπλών δεδομένων που αφορούν τον ελληνικό τουρισμό από όλες τις πιθανές πηγές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που υπάρχουν. Επιδίωξή μας είναι οι τουριστικοί φορείς και οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν αυτή την πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση που αναζητούν και χρειάζονται και ταυτόχρονα μέσα από αυτό το εργαλείο προσωποποίησης των προφίλ των χρηστών να μπορούν να αναλύουν τα δεδομένα των υποψηφίων τουριστών που προσελκύουμε και που επιδιώκουμε να προσελκύσουμε στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτού του υπερδικτύου αναπτύσσουμε και τους δορυφόρους λογαριασμούς του τουρισμού, ώστε να αποτυπώνονται με σαφήνεια και εγκυρότητα και αν θέλετε τα πλήρη και ακριβή στοιχεία για τα τουριστικά μεγέθη στη χώρα μας. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που θα συμβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής στον τουρισμό σε βάθος χρόνου. Σχεδιάζουμε τέλος την αναβάθμιση του συστήματος της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, όπου σκοπεύουμε να εισαγάγουμε και να καθιερώσουμε πρακτικές ψηφιακής εκπαίδευσης και στόχος μας είναι και να αλλάξει αλλά και να εξυγχρονιστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, η μορφή και η εμπειρία της εκπαίδευσης στις σχολές μας, Αστέρα Στέκ, στα ΙΕΚ αλλά και στην Σχολή Ξεναγών, η οποία ευελπιστούμε να λειτουργήσει το 2017, έτσι ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν πλήρη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες ως βασικό εργαλείο για τη μετέπειτα σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών μέσων και ψηφιακή ύλη σπουδών και ψηφιακή βιβλιοθήκη, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης τουριστικής εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, ο στόχος που έχουμε θέσει για τον τουρισμό είναι ισχυρά αναπτυξιακός για τα επόμενα χρόνια, με όχημα τις νέες τεχνολογίες και μέσα από τη διαρκή εξέλιξη θέλουμε πάνω απ' όλα να διασφαλίσουμε καλύτερες δυνατές προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου, τη διάχυση των του ωφέλους σε ολόκληρη τη χώρα. Ο τουρισμός μας αναπτύσσεται ραγδαία, αναπτύσσεται με διπλάσια ποσοστά από τον παγκόσμιο τουρισμό που είναι περίπου στο 3-4%. Εμείς έχουμε ανάπτυξη 7-8%. Είναι το 20% του ΑΕΠ. Έχουμε περίπου άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας πάνω από 1 εκατομμύριο. Κάθε εκατομμύριο τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα μας δίνουν 50, 60, 70 χιλιάδες θέσεις εργασίας και για μας είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε αυτό το παραγωγικό Υπουργείο να υποστηρίξει το τουριστικό προϊόν με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η δυναμική που έχει και ιδιαίτερα
τα έσοδα τα οποία προσφέρει να δώσουν μια μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση, μας ενώνει όλους και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.